Απόψε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος. Την εκδήλωση που διοργανώνουμε σήμερα, αυτή τη μουσική παράσταση εικόνας, ήχου και λόγου, την οραματίστηκα πριν από αρκετά χρόνια. Σήμερα όμως μου δίνεται ευκαιρία ως αντιδήμαρχος του Δήμου Ωραιοκάστρου και με την αμέριστη συμπαράσταση της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων, με την οποία οφείλω να πω ότι πλέον έχουμε μια εξαιρετική σχέση και συνεργασία, και να αναγνωρίσω το σημαντικό έργο που επιτελούν τα μέλη της, να τιμήσουμε τον Γόγο Πετρίδη. Να διοργανώσουμε αυτή την τιμητική εκδήλωση που μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει πραγματοποιήσει στη μνήμη του Γόγου Πετρίδη με την πρέπουσα αξιοσύνη και σεβασμό. Να τιμήσουμε αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη που αναμόρφωσε την ποντιακή λύρα και κατάφερε να διατηρεί ζωντανές μέσα στις ψυχές μας με τη μουσική του, με το ρυθμό του, τις μνήμες από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Η απόψινή εκδήλωση αποτελεί χρέος απέναντι στους προγόνους μας που έζησαν, γλέντισαν, πάντρεψαν και βάφτισαν τα παιδιά τους, ξεπερνώντας τις στεναχώριες και τις δυσκολίες της εποχής με μοναδική τους διασκέδαση, την ποντιακή λύρα περιμένη από τον καλύτερο εκφραστή της. Αποτελεί χρέος απέναντι στον Μπαρμπανίκο τον Καλούση, τον καλύτερο χορευτή από την πρώτη γενιά προσφύγων μέχρι και σήμερα, που πριν πολλά χρόνια μίλησε στον ποντιακό χορό τους νέους του Ωραιοκάστρου. Αποτελεί χρέος απέναντι στον Μακεδόνα τον Καρασαβίδη, τον Κυριάκο τον Σιδηρόπουλο, τον Κώστα τον Χαραβόπουλο, τον Αριστοτέλη τον Τζαφαρίδη, τον Λάζο τον Γεωργιάδη, τον Ανέστη τον Στεφανίδη, τον Γιάννη τον Κασιμίδη, τη Θοδώρα τη Λαζίδου, τη Γεωργιάδου τη Μιλίτσα και σε όλους τους υπόλοιπους που συγκροτούσαν σε ένα μεγάλο μέρος το χορευτικό συγκρότημα της Ευξήνου Λέσκης Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι τότε νέοι άνθρωποι έδωσαν την ψυχή τους συμμετέχοντας στο Φεστιβάλ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και κατέκτησαν το πρώτο βραβείο όταν υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας του Γόγου Πετρίδη κάποιοι από αυτούς κατέπληξαν το πολυπληθές κοινό και συγκίνησαν χορεύοντας πυρίχιο χορό, τον Σέρα χορό. Έκτοτε έχει γίνει γνωστό ως ιστορικό χορευτικό στοιχείο το γνωστό πλέον τσάκωμα του Μπαρμπανίκου Καλούση και οι επόμενες γενναίες το υιοθέτησαν ως επίδειξη της τέλειας τεχνικής του συγκεκριμένου χορού. Απόψε, με μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια, σας ανακοινώνω ότι ως διοίκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου από τον επόμενο χρόνο προχωράμε στην καθιέρωση ενός φορκλωρικού φεστιβάλ προς τιμή του Νίκου Καλούση. Θεσμοθετούμε τα Καλούσια, στα οποία θα συμμετάσχουν σύλλογοι που με το έργο τους διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις και τα έθιμά μας. Ζητώ από τις διοικήσεις που θα ακολουθήσουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τα Καλούσια, γεγονός που αποτελεί χρέος απέναντι στους προγόνους μας και κυρίως απέναντι στην ποντιακή ψυχή μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας. Ειδικότερα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μου τον Παναγιώτο Ασλανίδη, τον μοναδικό μαθητή του Γόγου Πετρίδη, για την άοπνη και αμέριστη βοήθειά του. Από την πρώτη στιγμή, φίλε μου Παναγιώτη, ανταποκρίθηκες με μεγάλη χαρά στο κάλεσμά μου, ξοδεύοντας τον πολύτιμο χρόνο σου σε πρόβες και σε οργανωτικά θέματα. Επίσης να ευχαριστήσω τον Κώστα Καραπαναγιωτίδη, που σε νεαρή ηλικία τον πρόλαβα να τραγουδάει με τον λιράρι τον Γόγο στο μαγαζί το αείμνης του Λευτέρη Δημητριάδη στη Λεμόνα. Τον Φάνη τον Κουρουκλίδη, τον Γιώργο τον Σιαμίδη, τον Γιώργο τον Στεφανίδη, τον Παναγιώτη τον Κογκαλίδη, τον Μπάμπη τον Ιορδανίδη, τον Μπάμπη τον Ιωακιμίδη, που με το άκουσμα αυτής της πρωτοβουλίας έσπευσαν αμέσως να προσφέρουν το ιδιαίτερο τους ταλέντο σε αυτή την εκδήλωση. Ακόμη να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Δήμου και τον κύριο Χατζηγιαννίδη Δημήτριο για την οργάνωση του χώρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή απόλαυση αυτής της ιδιαίτερης βραδιάς.